Καλησπέρα σε όλους από το κλειστό της Ζωφριάς. Τελευταίο μάτς πριν το Πάσχα. Μήνες αντιμετωπίζουμε τους Retro Pacers για την πρώτη αγωνιστική της αναβολής παιχνίδι. Οι Μήνες από την μέχρι στιγμής πορεία τους στο Summer έχουν μία νίκη και μία ήττα. Τελευταία απέναντι στους Δαλάι Κλάμα με 70-61. Ενώ οι Retro πάλι εδώ στο γήπεδο είχαν χάσει από τους Κολιτσάνους. Μισό, δεν τρέχει ο χρόνος, μισό. Θα χάσει από τους Κολιτσάνους με 63-67 από ό,τι βλέπω εδώ. Ενώ είχαν ακόμα μια ήττα από τους Gunners. Με 0-2. Πάμε λίγο να δούμε αποστολές. Όχι, μα τρέχει και εγώ τώρα το έχω σταματήσει. Αργή. Για τους Μήνες έχουμε Αλεξόπουλο, Νικόλα και Αριστίδη, Βίχο, Βλάχο, Βοιατζή, Γαλίτη, Ιωνισόπουλο, ο οποίος φοράει την εμφάνιση της 10ης-11ης ομάδας στο μπασκετάκι. Έχει κάνει μεγάλο τουρνέ. Σαν και τον Βασίλη Παπαστάμο. Αυτή είναι η οχτώ για τους Μήνες. Από την άλλη, Κουφόπουλος, Βέλης, Βασιλιάδης, Ιωαννίδης, Μπουρμπών, Καζαφέρης, Βαμβακάρης και ο Νίκος Αναγνωστόπουλος. Πάμε μια σύντομη διακοπή για το ρολόι και επιστρέφουμε. Συνέχεια στο μάτς. Ξαναλέω, αυτή είναι η πρώτη εξαναβολής αγωνιστική. Επόμενο μάτς για τους Μήνες απέναντι στους Gladiators. Για να δούμε και τον όμιλο. Υπενθυμίζω ο έκτος της Evolution. Για δύο σίδερο. Rebound από τον Αναγνωστόπουλο. Μήνες Ερυθρός σημερινού. Γκάνερ, Δανάη Κλάμα, Gladiators, Κολιτσάνη, Μήνες και Retro Pacers. Μέχρι στιγμής το απόλυτο κάνει Γκάνερ με 3-0. Άστρο το σούτ από τη γωνία. Δανάη στο 2-1, 1-2 Gladiators, 1-2 και Κολιτσάνη, 1-1 Μήνες, 0-2 η Retro. Ακόμα ψάχνουν την πρώτη τους νίκη. Άστρο και αυτό το σούτ. Βέλης, Κουφόπουλος, Αναγνωστόπουλος, Βασιλιάδης και με το 10 ο Ιωαννίδης για τους Retro. Κουφόπουλος, πρώτη φορά του μάτς. Από την άλλη έχουμε Γαλίτη, Βίχο, Παπαστάμο. Μπαλά τώρα έξω από 6.75 ασκητική του Βογιατζή. Και ο φέμπτος που συμπληρώνει την παρέα είναι με το 11 ο Νικόλας Αλεξόπουλος. Βέλη το βάζει για 3 και το χλάτισε. 0-5 το ξεκίνημα για τον Ρετρό. Καλήτης, δεν Παπαστάμος. Βάλα στον Αλεξόπουλο σου για 2 μέσα, πρώτη πόντι και για τον Νικόλα. Η διαφορά στους 3. Οι Retro, οι οποίοι φέτος από ό,τι είδα το σημερινό νομίζω ήταν λίγο κάτω των προσδοκιών, αλλά έχουν το γνωστό πρόβλημα το οποίο είναι οι απουσίες. Πέρσι θυμάμαι είχαν μια ασύλληπτη ομάδα τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του πρώτου γύρου. Είχαν κάνει νομίζω ένα πολύ μεγάλο σερινικό, μπορεί να ήταν και αίτητη, δεν θυμάμαι. Στο δεύτερο έκαναν μια μικρή κοιλιά και εν τέλει αποκλείστηκαν από τους Λεγάμνους στα play-off. Όλα αυτά στην περισσότερη development 1. Αλεξόπουλος προσκύθηκε ωραία, την έφαγε ο Βασιλιάδης, άσπρος ο Ραονίκος, ερμπάνω του Αναγνωστόπουλου. Κρίνα στον Νίκο, δύσκολο πενταγώδη μέσα, πρώτη πόντι για τον αρχηγό. Το Winter στα μέσα της βαθμολογίας Retro, 11-11 το ρεκόρ τους. Απέριξαν εν τέλει στην 6η θέση, τριποντάκι εύστοχο από τον Γαλίτη. Πρώτο τρίποντο για τους Μήνωες, ένα έχει ο Βέλης από την άλλη. Μήνες οι οποίοι φέτος νομίζω με το καλύτερο ρόστερ της ιστορίας τους έφτασαν μέχρι τον μεγάλο τελικό, εκεί όπου ηττήθηκαν από την Τζιβάνα. Τώρα με αυτό νομίζω η πορεία
ήταν εξαιρετική. Βέβαια καταλαβαίνω ότι το να φτάσει έναν τελικό και να μην τον κερδίσεις σε ξενερώνει. Είδα και τον Βασίλη Παπαστάμο όταν μιλήσαμε πριν το ματς. Αλλά παρόλα αυτά δεν ακυρώνει μια εξάμηνη, πεντάμηνη παρουσία η οποία ήταν εξαιρετική. Μοιραζόμενοι μέχρι στιγμή στο πρώτο μισό περίπου, 5:41 μένουν στο ρολόι. Δύο πόντα από τον Νικόλα Αλεξόπουλο, ένα τριμποντάκι από τον Γαλλίτη για τους Μήνες. Από την άλλη, δύο πόντα Αναγνωστόπουλος και Κουβόπουλος και ένα τριμποντάκι ο Βέλης. Για δύο μέσα για αυτό από τον Αλεξόπουλο, φτάνει τους 4 πόντους. 7 όλα. Βέλης. Αναγνωστόπουλος. Πλάτη ο Νίκος, καλή άμυνα για να παίρνει εν τέλει ο αρχηγός, αφήνει το Βασιλιάδη, καλά από κοντά, πρώτο για το πεντάρι τον ρετρό. Στον πάγκο βλέπω Μπουρμπόν και τον καταφέρει να κάνουν πολύ στα μάτους. Παπαστάμος άστοχος, στράιβαλα από τον Βασίλη. Το γη παραμένει για τους Μήνωες. Αφορά από την baseline Αλεξόπουλος να την πάσει του Βίχου. Σκοφτεί για 3, θα στοχίσει. Ο Αλεξόπουλος μάζεψε. Ο Βέλης κατεβάζει. Βέλης πέφτει στον ρετρό για αρκετά χρόνια. Θυμάμαι ένα φεγγάρι που είχε παίξει στην τέχνη μαζί στην ίδια ομάδα με τον Κοψιδά. Καλά, ο δεύτερος είναι ο κόμμενος του Βασιλιάδη. Δίχως, 17. Άστοχο, μάζεψε ψηλότερα πόλους ο Βογιατζής. Μπαλάξε στον Παπαστάμο. Αλεξόπουλος, Δίχως για 2 με ταμπλό, σίδερο. Όπουλος μάζεψε. Μεγάλη πάση στον Αναστόπουλο. Παίζει τον τέμπο ο Νίκος, γίνεται από 3. Λέει κυκλοφορία, Κουφόπουλος έμεινε μόνος του και τιμώρησε την άμυνα των Μηνών. 14-7. Πέμπτος, όχι, είναι πέμπτος το ποντός. Έχει ένα δίποντο προηγουμένως. 14-7, double score, 7-0 στο σερί τον ρετρό στα τελευταία 2 λεπτά. Γιατζής, φάουλ και 2 βολές. Πρώτη πόντι για τον Βογιατζή. Δεύτερη πρώτη αλλαγή μέσα ο Βλάχος στη θέση του Βίχου. 14-9. Βιάζει το βοηθό χαμηλά. Έχει τον Αναγνωστόπουλο, αριστερό drive, άστοχο. Μια σφαλιάρα μαζί του Κουβόπουλου, Βασιλιάδη για 3. Αστοχή ο ψηλός δεν το συνεχίζει. Κουβόπουλος παρατοκλειστράει. Κατοχή περνάει στους τυπικά γηπεδούχους. Κλέβει παίζοντας overplay, μπάλα στον Βέλη και από εκεί ξανά στον Νίκο. Γιαννίδης γύρισε, στρέξε rebound
από τον Αλεξόπουλο μέχρι στιγμής ο high scorer των μηνών με τερισκόπους. Πουλάλη ο Κουκούπλος οδηγεί με 5. Αυτός ο Βλάχος μαζί του Βασιλιάδης. 2-10 το φινάλε της πρώτης περίοδου. Ωραία κίνηση του Βόπουλος. Κάνει τους 7. Δηλαδή 16-9. Το 14-7 έγινε 16-9. Αυτό το 7-0 το λεπτό είναι που τους βάζει και σε θέση οδηγού νομίζω στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. Τρίτο μαδικό. Δεύτερη 16-11. Μπαίνουμε σιγά σιγά στα τελευταία 100 δεύτερα της πρώτης περίοδου. Αναγνωστό που είναι ο Άστρος Ολίκος. Πάλι ο Βλάχος. Μεγάλη πάση στον Βογιατζή. Πάει μέχρι μέσα και το βάζει παρά την άμυνα του Βασιλιάδη. Μειώνουν και πάλι στις 4 σημεινωές. Βέλης Ιωαννίδης το βοηθήκε πάλι στον Βασιλιάδη. Κλείνει ο Βογιατζής γρήγορα πάνω του. Ιωαννίδης για 3 με ταμπλό παρακαλώ. Ιωαννίδης πίσω έπαιρνε και πέρσι. Το χειμωνά έκανε κάποιες δυο εμφανίσεις αν θυμόμαι καλά. Ο Χριστόπουλος το φτιάχθηκε, αφήνει στο Βλάχο. Λόμπα χαμηλά, καλή άμυνα του Αναγνωστόπουλου. Βόπουλος προς τα μέσα. Πάω και δύο βολές. Δεύτερη. Αυτό και με εκείνα ο Βόπουλος θα είναι σε 9 πόντους. Καλέτης. Βέλης τον Βλάχο Παπαστάμος ζητάει. Πάει τώρα στο κοινωνή μπάλα. 14 Βλάχος. Το πάτσι για 3. Μάζεψε άστοχα, μάζεψε ο Αναγνωστόπουλος. Ιωαννίδης. Τώρα τα 14 είναι για τους ρετρό. Βέλης, Λιάδη, Αναγνωστόπουλος τελειώνει ο χρόνος. Ιωαννίδης δεν θα το πάρει. Αυτοχά σε αυτή τη φορά. 4, 3, 2, 1. Καλύτερα το πάτησε. Αλλά αυτό έχει σε φινάλε πρώτης περίοδου 21-13. Δεύτερη περίοδος εδώ στη Ζωφρία. Προβάδισμα 8 πόντων για τους ρετρό. Πρέπει να γράψει ανάποδο. Ωστόσο δεν έκανε το περίπτωτο. Καλά τώρα εδώ. Μέλης. Μεγάλη πάσα. Δεν βγαίνει. Λύπη στο Βλάχο. Ίσως δεν μπορούσε να τελειώσει τη φάση. Είναι ο Αλεξόπουλος. Καλιά με ριζέντου του Ιωαννίδη. Για να δούμε λίγο στράτς μέχρι στιγμής. Άχασες και οι δύο ομάδες από τις βολές. 4-4 από τη μία, 2-2 από την άλλη. Για τους μήνες και τους ρετρό αντίστοιχα. 4-13 τρίποντα, 1-6 τρίποντα για τους μήνες. Πολλά έχουμε 5-7 τρίποντα και 3-5 τρίποντα για τους ρετρό. Καταφέρεις αυτός και ο Διονυσόπουλος δύο αλλαγές. Ο Ιωαννίδης μάζεψε
ο Νίκος Αλεξόπουλος. 7-8 rebound, 4-6 assist, συνδέεται τα κλασίματα γενικά κοντά οι δύο ομάδες. Η κύρια διαφορά η οποία έχουν το Kitchens είναι σχετικά καλύτερη ευστοχία των ρετρό. 13-12 αντεφίδευση των Μινών, 29 των ρετρό μέχρι στιγμής. Αυτός που δεν θα φέρει το πάτησε για 3. Στόχησε μάλιστα ο Διονυσόπουλος. Ο Διονυσόπουλος ο οποίος εθεάθηκε στον μεγάλο τελικό των Μινών. Ήταν εκεί στην εξέδρα και ψήφανε τις Μινές. Δεν μου κάνει και μεγάλη εντύπωση που τον βλέπω τώρα εδώ. Λίγο λεπτά τον Μπεγατζή. Κάνει σκορ ο Γαλλίτης με τους Μινές στο προηγούμενο δεκάλεπτο. Ο Τιλόλου Κουφόμπλος με 9 οδηγεί στο χώρο για τους Ερετρό και ένα 16. Στο και η δεύτερη το φύσου 5 διαφορά. Κάνει με κόρο 3-0 σε ρί. Πάσα Βλάχος, ανάποδο λέει, άστοχο, Αλεξόπουλος μάζεψε. Εντεύχε το φάουλ, δύο βολές και έτον Νικόλα. Φέις μάουτ τώρα ο Νικόλας Αλεξόπουλος. Time out, 21-16. Συνέχεια μετά το time out. Οι ρετρό έχουν μείνει χωρίς πόντο για τα 3 πρώτα λεπτά της δεύτερης περίοδου. Πρώτη πόντο τώρα και για τον Αλεξόπουλο, που είναι γραμμή των βολών. Αλεξόπουλος φτάνει τους 5. Βάζει και τη δεύτερη. Φτάνουν το μάτς ξανά στους 30 από αρκετή ώρα οι Μινωές. 21-18. Βασιλιάδης, ο Βέλη. Φτάει το Βασιλιάδης νομίζω εκεί. Αλλά και εκτός από το του Διονυσόπουλου. Στην επαναφορά το Βοροντή και πάλι τον Βασιλιάδη. Άμυνα στέσια και μπλοκ από τον Αλεξόπουλο και τον Βογιατζή. Αλεξόπουλος, αυτός τον Γαλίτη, άστροχος εκείνος. Θα μπορούσε να έχει τελειώσει εδώ ο Διονύσης. Λάχος άστροχος, μάζε τον Μπουρμπόν, Παύλο Βογιατζή. Πιέζουν ψηλά οι Μινωές. Έχουν ένα πολύ μικρό περίπτωμα στην βοήθεια που έχουν από τον Παγκό. 8-1-7 μέχρι στιγμής. Και να μην το έχουν παίξει σε υψηλό επίπεδο, λίγο πιο προσφανά, το οποίο παίζει και αυτό το ρόλο του. Οι ρετρό σταμάτησαν κανονικά στην regular season, δεν έπαιξαν πλέον. Από την άλλη, οι Μινωές έκαναν μια καλή πορεία στην off season. Οπότε, το λογικό είναι σε καλύτερη κατάσταση. Καλά, σήμερα εδώ από τον Βογιατζή. 21-20. Βογιατζή στους 3 πόντους, ο Αλεξόπουλος στους 2 πυραμίδων βολών. Μετά το πρώτο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Διαφορά πλέον στον πόντο. Ιωαννίδης. Βέλης, Βασιλιάδης, γύρισε, μπλοκ αυτή τη φορά με φάουλ από τον Αλεξόπουλο. Πρώτη.
ποδόσφαιρο 22-20. Πρώτη πόντι για το ζευγαριό από τη γραμμή των βολιών μετά από 6 λεπτά παιχνιδιού. Λοιπόν, στο παρκέξο Ιωαννίδης και ο Βασιλιάδης, Κοφούμπλος, Αναμοστόπουλος, Μπουρμπών, Καζαφέρης και Βέλης. Αριλέν έχουμε και τον Αριστίδη, τον Αλεξόπουλο μέσα μαζί με τον Νικολά. Και ο Αλεξόπουλος, Βίκος και ο Βογιατζής. Βέλης για δύο άστοχος, πάγεται ο Βογιατζής. Μπάλα στον Βίκο. Δεν ρίσκαρε να βγάλει κάποια πάση στον εμπλουδιασμό. Μπάλα στον Αλεξόπουλο. Και ο Αλεξόπουλος στο λόγο πως. Αυτή ωραία. Βογιατζής. Ναι, δεύτερα κλειστή άμυνα τον Ρετρό. Τώρα ο Βογιατζής βρίσκει τον τρόπο να βάλει την μπάλα στο λάθος και να φέρει το μάτς στα ίσια 22-20. Βογιατζής στους 5 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο. Συνολικά έχει 9. Μπουρμπόνι γυρνάει και το βάζει. Πρώτο εντός παιδιά για τον Ρετρό. Αλεξόπουλος. Βίχος το πήρε και το έβαλε. Προβάδισμα βγήκε για τους Μίνωες. 24-25. Βέλης. Μπουρμπών. Θα βγουν λύση νομίζω εδώ η Ρετρό. Μπούκλος προσπίθηκε, πέρασε, καθαρία του Διονυσόπουλου, find a way, άστοχο, μάλιαψε ο Διονύσης. Πάει μέχρι μέσα και τον βάζει ο Νίλοβιτς. Διονυσόπουλος, τι σημαίνει αυτό που έχει μέσα, εγώ τον έχω πετύχει. Σαν City, Άγκλη Ντρού, σαν Αντώνιος Μέρς πέρσι, Κιστάσιος. Σίγουρα έχει παίξει καλό. Πώς του πόντι. Τι νομίζω. Σε αυτές που είπα. Καταφέρεις. Το έχισε. Πάλα στον Διονυσόπουλο και πάλι. Πέρασε ο Διονύσης, άμυνα με φάουλ. Δύο βολές. Οι δύο αμυντικοί, Μπουρμπών για τρεις, θα το βάλει και ανοίγει λογαριασμό. Από την γραμμή του έχει και 75, από το σουτάκι. Στην πρώτη περίοδο δεν έπαιξε. Παστάμος, καλά και ο Βασίλια Ασίς τον Μελίση. Ο Μίστερ Προβατίνα, ο Βασίλιος από Παστάμος. Κόμπουλος. Πολύ στον Ανίδη με Χαντό. Μπουρμπόν στημένος 45, φάουλ και δύο βολές. Τώρα και για τον Ιωαννίδη. Μετά θα δημιουργεί. Δύο ομαδικά και δύο ομάδες.
πρώτη. Φάουλ από τον Διονύση. Δύο βολές. Σε πρώτη. Σε δεύτερη, Πούπλος συνεχίζει την καλή του παρουσία. Εξόπουλος προσπίτε, πήγε τον Παπαστάμου. Πέρασε ο Βασίλης και το έβαλε και αυτό. Πολύ δύσκολο καλάθι. 30-32. Τον Αναγνωστόπουλο κάνετε για 2 αστοχή, μάζεψε ο Βίχος 2-1, Διονυσόπουλο στέλνετε το χρόνο, έπρεπε να τελειώσει την πατική. 30-32 φινάλε ημιχρόνου. Δεύτερο μέρος εδώ στη Ζωφριά, 13-23 το σκορ της πρώτης περίοδου, 19-9 το επιμέρου σκορ της δεύτερης. Καλύτερη μήνωση στην το δεύτερο δεκάλεπτο. Γελισόπουλος για τρεις άστοχος. Το ιστορικό των δύο ομάδων είναι πλούσιο, όπως μας είπε ο Βασίλης Παπαστάμος. Η τελευταία φορά που κάνουν συναντήσεις ήταν στο Summer και στο Winter. Η σεζόν 21-22, ο Μπουρμπόν άστοχος. Οι μοίρες είχαν πάρει το μάτι του καλοκαιριού, ήταν 2-5. Ενώ στο χειμώνα ήταν 1-1, Γελισόπουλος άστοχος και πάλι. 54-44 οι μήνες στον δεύτερο γύρο του Winter τη σεζόν 21-22, στον πρώτο 56-53 η Ρετρό. Κοντινά όλα τα μάτια τους. Και να δούμε και λίγο στατιστικά. 8 στις 10 βολές, 9 στις 21 δίποντα, 2 στα 10 τρίποντα για τους Μινωές, 6 στις 9 βολές, 6 στα 13 δίποντα, 4 στα 10 τρίποντα για τους Ρετρό. 19-12 τα rebound, από το στοιχείο Βασιλιάδη τώρα. 7-7 η ασίστ, 3-3 τα γραψίματα, μία τάπα μόνο από τους Μίνωες. Δεν ξέρω να μπορέσει να πω τα λάθη. Εκτός από τα λάθη, 38-30 το συνολικό εφήνιση για τους κάνει μαζί τους Μίνωες και τους φιλοξενούμενους Ρετρό. Όταν ήρθαν το σκορ, επιτέλους. Πόρνο το τυποντάκι του πολύτηρου γκάρντ των Ρετρό. Βίκος Εξόπουλος για 2 σίδερα από τον Λογαντή Μάρτσο Βέλης. Θα εσπέρα στην χώρα την περίοδο για τους Μίνωες. Ο Βίλιαντής με 9. Βασιλιάδη κάνει την ισορροπία του, την μπάλα εκτός. Κατοχή παραμένει ο Ζερδό. Πάμε 9. Ο Βίλιαντής από την άλλη. Ο Κόπλος είναι 12 για τους Ρετρό. Αναφορά από το πλάι, Μπουρμπόν για 2, σίδερο. Ο Γελισόπουλος έφυγε γρήγορα στον εμβλιασμό. Μέλησε να τα διώκει, πολύ ωραία, έβαλε το σώμα του και τελείωσε έξω από την φάση των Διονύσης. Βέλης ζητάει, αλλά δεν φτάνει ποτέ στον Βασιλιάδη. Καλή έμενα στον Νικόλα τον Ρεξόπουλο. Ο Ρεξόπουλος την πρόλαβε. Παίζει με πλάτη. Γιατί περνάει δίκως, θυμμένος και έτοιμος, αλλά άστοχος. Μάζεσε το μακρινό ο Ρεξόπουλος.
Και πέρασε, έβαλε στον Γαλίτη, Γελσόπουλος για τρεις, άστοχος και πάλι μάζεψε ο Βέλης. Μέχρι στιγμής ένα τριποντάκι από τη Σκρετρό και ένα δίποντο από τον Γελσόπουλο. Χαμηλό το σκορ στο πρώτο τετράλεπτο, ο Βέλης πάει για δεύτερο, αλλά αστοχή, λοιπόν του Γαλίτη. Στην πόρτα αριστερά ο Γελσόπουλος, σε εκείνον πάει μπάλα. Πίση προς όσο καταφέρει, καλάθι όχι, επιθετικό, καλάθι ναι τώρα. Ήθελε να πάρει το rebound για να φτιάξει τη stop line ο Διονυσόπουλος. Μάλλον. Καταφέρεις. Βέλης. Κοιτάει ο Μπουρμπόν, 3 δεύτερα, 2, δεν το έχει δει ο Βέλης, ο χρόνος τελειώνει. Καλή άμυνα από τους Μήνες, κατοχή περνάει σε εκείνους. Παπαλλαγή. Ο Παστάμος θα μπει στο παρκέ τώρα. Παπαλλαγή. Πάμε, πάμε. Ο Νικόλας Ορετσόπουλος. Ο Ορετσόπουλος και πάλι στο παρκέ έξω, ο Βασιλιάδης. Το σου, 3 Μήνες. Βογιαζή, σλάτος. Θα μην το αφήσει αυτό το μπορούμε σε την μπάλα από τα χέρια του. 33-39 συν 6 για τους Μήνες. Αυτό είναι το μεγαλύτερο προβάδισμα για εκείνους. Οι λεπτό έχουν ξεφύγει και με συν 7. Αυτός ο Μπουρμπόν. Μεγάλη πάσα, Διονυσόπουλος. Αυτό είναι η δουλειά. 6 πόδια από τον Διονύση, time out, time, ο Αναγνωστόπουλος. Σέγα στο παιχνίδι για τα 2, 30 ήταν το φινάλε του ημιχρόνου. 33-41 μέχρι στιγμής, στα πόρτα 5 λεπτά περίπου. Ένα τρίποντο μόλις από τον Βέλη. Στην πλευρά από την άλλη, ευθετικό κρεσέντα των Νιόνιο Μπίτς. 6 πόντια από εκείνον και ένα τριμπιτάκι του Μαγκατζή. Είναι μέχρι στιγμής η εικόνα του μας. Είναι έναρξη του δεύτερου μέρους. Βέλης το δίνει αυτό η άμυνα, αστοχή όμως. Μαζί του Βογιατζής, ξεκάθαρη διάθεση των Μηνών να τρέξουν. Παστάμος. Καλή πίστα, ναι. Δίχως για τρεις άστοχους. Μαζί του τώρα ο Βογιατζής. Αλλά στόχησε. Γαλίτης. Δεύτερη ευκαιρία. Πάω και δύο βολές. Το 41-33 παραμένει. 7-3 φάουλ, μαγιές. Ναι, πάμε αλλαγή. Δεύτερη φορά, γιατί είσαι 4 πόντους. Στην περίοδο μέσα ο Βλάχος, έξω ο Βίχος. Πρώτη φορά που κάποια από τις δύο ομάδες προσεγγίζει τόσο πολύ στην ψήφια διαφορά. Είναι 9 τώρα για τους Μήνες. Καταφέρεις. Λέμε πάνω στον Κοφόπουλο. Στον Κοφόπουλο. Μια φορά το βλέπω γραμμένο Κοφόπουλο, μια Κοφόπουλο. Δεν ξέρω τελικά ποιο είναι το όνομά του. Για βάλεις γράφει Κουφουμπού, οπότε ούτε αυτό με βοηθάει. Φιλό Κοφόπουλο. Λαγωστόπουλος. Στα δεύτερα Ιωαννίδη, στημένος από την Κορνέα για 3, αστόχησε, καλό φάνηκε το σουτ. Γεννησόπουλος, ωραία πάσα στο Γαλίτη, καλά για τον Μάικ. Ένα 3-44, μάλλον καλύτερα 44-33. Προβάδισμα για πρώτη φορά, διψήφιο για τους Μήνες. Λαγωστόπουλος, φάουλ από τον Γαλίτη. Αμαλαγές.
Καταφράμε τον Κοφόπουλο 14-4 για τους Ρετρό. Αναστόπουλος, Κοφόπουλος με πολύ γρήγορο σηκώνεται για 2 αλλά στοχή. Κοφόπουλος, όπα, τι είναι ρε Κοφόπουλε. Να μπει ξανά. Ναι, έχουμε δώσει να μπει. Μπήκε 44-33. Καλά το 4 μπροστά. Πάντα οι μήνωες. Για ζεις. Καλά έχουμε ταμπλό. Έκτος του πόντος στην τρίτη περίοδο. Για δύο άστοχο. Έτσι, γρήγορα Γαλίκης, καθαρή από την Μπουρμπόν. Μάζεψε ο ίδιος. Πάμε τάιμ. Ναι, μάλιστον. Δεύτερο, 43-46. Συνήκα το μάτς, 46-33. Δύο λεπτά από μένα για το φινάλε του 30 λεπτού. Καλωτές απέναντι στον Μπουρμπόν, μπαλαστόν ο Βλάχο. Στα δεύτερα καλύπτει την μπλοκ στα ίδια του Ιωαννίδη. Τον Ιωαννίδη Μπουρμπόν, Ιωαννίδης, Βασιλιάδης και Αναγνωστόπουλος. Οι πέντε ρετρό. Μέχρι του Βασίλη. Φεύγει ο Γαλίπτης, πάει μέχρι μέσα, αλλά τυχεί τον drive. Καλύπτης Βλάχος, ο Βαστάμος, ο Γιατζής και ο Διονυσόπουλος. Βλάχος στον Βογιατζή. Παλά έξω, καλό το ποπάου, τάστοχο το σουτ του Μιχάλη. Κεβάζει ο Βέλης. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό, στην 13 για τους μήνωες. Βέλης, άστοχος και πάλι ο Βασιλιάδης, χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Μεγάλη πάσα, Βογιατζής. Το προβάδισμα όλο και μεγαλώνει. Βασιλιάδης, γυρνάει και κερδίζει το φάουλ και τις δύο βολές. Απομένει λογικά μια πίεση μεγάλη για τους ρεθρό. Όχι για τους δύο, έχουν και πάλι την κατοχή. 14-4 έχουν. Σόπουλος πιέζεται. Βάλα στον Βλάχο να το πάρει για 3 και τον βάλει. 51-34. 14 στο ρολόι. 6, Βέλης, Αναγνωστόπουλος δεν παλά στο πρόσωπό του. 2-1, πίσω από το κέντρο του σουτ. Καλό ήταν το Καλύπτη. 51-34 σκορ, τρίτης περίοδου. 51-34 το σκορ, 19-4 το επιμέρους, τρίτη περίοδο. Πολύ δύσκολα πράγματα τα πλέον τα πράγματα για τους ρετρό. Νομίζω
πρέπει να αλλάξουν αρκετά έως πολλά πράγματα για να δούμε κάποια ανατροπή στο σκορ. Σόπουλος για δύο, αστοχή rebound του Σόπουλου. Συνεχιασμό, ωραίο Eurostep, ανοίγει το σκορ και τελευταίο δεκαλέψει τον καλό Κουμπόπουλο. Χρειάζεται αν θέλουν να διεκδικήσουν πράγματα σήμερα οι Ρετρό. Ελάχιστον τώρα στην τελευταία περίοδο. Παίζουν ψηλά οι Ρετρό από εδώ και πέρα. Σόπουλος πάει το full court press. Σόπουλος άμυνα με φάουλ του Αναγνωστόπουλου. Δύο βολέ για τον Βογιατζή. Συν 16 για τους Μίνωες. Βέλης από μακριά για 3. Σίδερο μάλιψε ο Νικόλας Αλεξόπουλος. Αλεξόπουλος, Γενισόπουλος, Βογατζής. Αλεξόπουλος, Αριστίδης και Γαλουκής. 5 για τους Μίνωες. Κουφόπουλος. Άλλο να λέει απευθυνδιασμό. Κουφόπουλος, Βέλης καταφέρει. Ήταν Αναγνωστόπουλος και ο Βασιλιάδης από την άλλη. Σόπουλος στον αδερφό του, θα πηγαίνει στον Γαλίτη. Είναι και ωραία. Άφησε τον Βογιατζή, φάουλ και δύο βολές. Για 3 και το έβαλε. Περισσόπουλος έκανε για 2 μπροστά στον Βασιλιάδη. Παλικαρίσει ο Καλάφη. 4 γρήγορα πότε από τον Γιονύση. Συν 16 παραμένει και οι δύο μα τους σκοράρουν. Στόπουλος, λόμπα στον Βασιλιάδη, ωραία η σκέψη, το τελείωμα δεν είναι το ιδανικό. Ωραία πάσα, Αλεξόπουλος, φάω και δύο βολές. Ζω, χρυσό! Δείξε το φάουλ. Στα 5 φάουλ. Πάνω! Το 7-5 φάουλ. Δεύτερη.
Αλεξόπουλο ψηλά. Αλεξόπουλος πιέστηκε, αστόχησε από κοντά μαζί ο ίδιος. Είναι και ο Βλάχος. Δεν καταφέρει κάτι ο Αλεξόπουλος. 5,5 λεπτά απομένουν, νομίζω το μόνο που πλέον μένει να μάθουμε είναι το τελικό σκορ. Οι μήνες θα πάρουν ακόμα μια νίκη στο Summer. Γραμμία από την Αριστίδη Πανηγύρια από όλο τον Πάνη. Όπουλος. Ξεκρανίω του Φόπουλος να πεθεί ξανά στους μαύρους. Ο Λεξόπουλος δεν βιάζεται. Λάχος σταματή, πέρασε, καλή άμυνα. Από τους ρετρό καλάθι όμως εδώ τραγούν από τον Νικόλα. Επιστροφή στις νίκες για τους Μινώες. Κάνουν το 2-1. Ακόμα μια ήττα αυτέρπτυση στη σειρά για τον ρετρό. Αλεξόπουλος, δίσταση εκεί. Καλύτερη, δεν βιάζεται. Πάλα στον Νικόλα. Λάχος Αντιστίδης. 2 ο Αλεξόπουλος. Καζαπέτης το rebound. 4 τελευταία λεπτά. Καζαφέρης πίεσε και έγινε ο Γαλίτης. Σε κανένα τέρμα γράφει το 64-41. Δεν μπορούμε τώρα πρέπει να σταματήσω χρόνο. Α, τραυματισμός! Τραυματισμός! Αλλαγή, τραυματίστηκε, τραυματίστηκε! Ανακαθηγή! 62-41. Πάμπαν! Ω, 24 τώρα μπήκε, πολύ καλά! Επίσης δεν έβαλε τίποτα αυτό που... Έγινε τώρα με τον Γαλλίκη. Κάποιο τραυματίστηκε, αλλά... Άρα δεν βλέπω στον Παγκό. Έστοχο, μάλλον τίποτα στο δωμάτι εδώ. Μένει και αυτό στον λογαριασμό. 42. 44-42 μάλλον. Ξόπουλος απαντάει. Καλά ξανά για τον Νίκο. Όπλος μάζεψε, ούτε τώρα το καλάθι, δεύτερο επιθετικό, με ραβέρσα, ούτε τώρα μάζεψε ο Βογιατζής. Αριστερά, στήριγμα του, ο Αρχίδης του Αλεξόπουλος, εκείνο που πάει μπάλα, 5 away με ταμπλό. Αυτό το τρίποντο του Βασιλιάδη. Ας το κομμουστούμε στο Βασιλιάδης. Κατεβάζει ο Καζαφέρης, τελευταία 100 δεύτερα του μάτς.
ξαναλέω, επιστροφή στις νίκες για τους Μίνωες. Φτάνουν στο 2-1, 0-3 η Ρετρό. Καταφέρεις άστοχος, μάζεψε ο Βογιατζής. Πλέον νομίζω το στοίχημα είναι πόσο πόντου θα βάλει ο Αριστίδης. Κάνει καλότερα από το δεκάλεπτο, έχει βάλει 4. Και το ωραίο είναι ότι σε κάθε καλάθι που βάζει όλος ο πάγκος πανηγυρίζει. Ο Νικόλας άστοχος. 68-43. Πόπουλος το πατάει από τη γωνία αυτό, αλλά το χάνει. Μαζεύει ο ίδιος Ιαννίδης. Κοίτα αυτός. Βλάχος μαζεύει. Αλεξόπουλος, ωραία πάσα. Καλάθι με ταμπλό από τον Βογιατζή. Βέλης από μακριά για 3. Θα το χλατώσει και κάπως έτσι νομίζω όλα τελειώνουν. 70-43 λογικά το τελικό σκορ. Δεν προχωρούμε σε 5 σημείο. Από μένα, καλό βράδυ και καλό Πάσχα σε όλους.